ψήφων. Άρα είναι αυτό που λέμε η κίνηση της τελευταίας στιγμής και είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε και σε άλλες χώρες και στην Αμερική και υπάρχει σχόλιο, βιβλιογραφία για αυτό το πράγμα, Νικήτα. Είναι τα άτομα που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή, οι οποίοι αλλάζουν και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, έχω εντοπίσει, Νικήτα, αυτό που λέγεται τακτικιστική ψήφος, ιδιαίτερα στους οικολόγους και στην αλληλεγγύη. Εκτιμώ ότι τα δύο αυτά κόμματα, ίσως και άλλα βέβαια, αλλά ίσως λίγο παραπάνω αυτά τα δύο, παίρνουν ψήφων η οποία θέλει να τους βάλει στη Βουλή. Αυτό εκτιμώ εγώ από τους αριθμούς που βλέπω. Ταυτόχρονα που υπάρχει απόκρυψη για κάποια άλλα κόμματα, εκτιμώ ότι η απόκρυψη είναι υπέρ του ΑΚΕΛ και του ΕΛΑΜ ίσως. Θέλω να πω για το ΕΛΑΜ ότι σε κάποιες εκτιμήσεις που έχω τρέξει στις τελευταίες μερικές εβδομάδες, του έχω δει ακόμα και πολύ κοντά στο εκλογικό μέτρο. Ναι. Δηλαδή μένει μόλις και μένει εκτός και απλά το τονίζω γιατί θα ήταν καλά να τα λέμε όλα για να είμαστε σωστοί στις εκτιμήσεις μας. Ξέρουμε τι μας γίνεται ακριβώς. Δεν μπορώ να πω με τα σίγουρα θα μπει στη Βουλή, απλά το φέρνω στο τραπέζι. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την τοπική επικαιρότητα, θα πάμε εκτός.